και το αγγέλο εις εν Σμύρνη εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο πρώτος και ο έστατος, ως εγένετο νεκρός και έζησεν. Είδα σου τα έργα και την θλίψη και την πτωχία, αλλά πλούσιος ή και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούκησι, αλλά συναγωγή του σατανά. Μηδέν φοβού ο μέλης παθήν, ιδού δι μέλη βαλήν ο διάβολος εξ ημών εις φυλακή ή να πειραστείτε, και έξετε θλίψη ημέρας δέκα. Γίνου πιστός ακριθανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Ο έχων ους ακουσά το ότι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Ο νικών ουμή αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Συνεχίζομαι αγαπητοί μου την ανάλυση μας εις την επιστολή αυτήν του Κυρίου προς τον επίσκοπο της εκκλησίας της Σμύρνης. Είδαμε ότι τον επενεί, και πράγματι η επιστολή αυτή δεν έχει κανέναν ψόγον, καμίαν κατηγορία, παρά μόνον επένους. Τον επενεί διότι είναι πτωχός, πτωχός κατά κόσμον, αλλά είναι πλούσιος κατά Θεόν, παρά τον πλούτον της πόλεως της Σμύρνης. Και μπαίνει τώρα σε ένα καινούριο θέμα, αφού είδαμε την ανάλυση αυτής της κατά Θεόν πτωχίας, και σημειώνει ο Κύριος και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούκησι, αλλά συναγωγή του σατανά. Και αυτήν την βλασφημία για εκείνους που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, δεν είναι όμως, αλλά αυτή είναι συναγωγή του διαβόλου. Καταρχάς προσέξτε αγαπητοί μου τι χαρακτηρισμούς δίδει ο Κύριος, που κάποτε, αν θα έπρεπε να δώσουμε εμείς τους χαρακτηρισμούς αυτούς, θα μπορούσαμε να χαρακτηριστούμε ότι είμεθα σκληροί, ότι είμεθα φανατικοί, ότι μέσα μας δεν διατηρούμε αγάπη. Είναι αυτό σήμερα δυστυχώς το κλίμα, όταν μάλιστα πρέπει να ενώσουμε και να μίξουμε τα αμικτά. Και έτσι, να θέλουν εκείνοι οι οποίοι θα κατηγορούσαν εκείνου που θα ομίλουν σκληρά, να θέλουν αυτούς τους ομιλητές να είναι θεϊκότεροι του Θεού και να είναι επιοικέστεροι του Θεού και να είναι ευγενέστεροι του Θεού. Ορίστε, εάν ο Χριστός ομιλεί έτσι, εάν ο Λόγος του Θεού χαρακτηρίζει έτσι, εγώ που είμαι ο υπηρέτης του, μια φωνή μέσα στους αιώνες που μυριάδες φωνές μίλησαν τον Λόγο του Θεού, ποιος είμαι εκείνος που θα μιλήσω κατά άλλων τρόπων από το ύφος που ομιλεί ο Κύριος? Ποιος είμαι? Θα μιλήσουμε λοιπόν με το ύφος που ομιλεί ο Κύριος. Πώς χαρακτηρίζει? Χαρακτηρίζει αυτούς τους Ιουδαίους συναγωγή του σατανά, του διαβόλου. Και ακόμη ότι είναι βλασφημία το να λέγουν αυτοί ότι είναι Ιουδαίοι. Αλλά ας τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Τι είναι αυτή η συναγωγή του σατανά? Η συναγωγή του σατανά κατά το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι η μη πιστεύσασα εις τον Χριστόν, αλλά και εις την απιστία, θα λέγαμε εμένουσα Ιουδαϊκή συναγωγή. Ο τίτλος Ιουδαίος είναι οπωσδήποτε τίτλος τιμητικός. Αυτός ο Κύριος κατά την ανθρωπίνη του φύση ήτο Ιουδαίος. Και όταν διαλέγεται με την Σαμαρίτιδα γυναίκα, της είπε ότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Αλλά αυτός ο τιμητικός τίτλος Ιουδαίος, δηλαδή εκ της φυλής του Ιούδα, ήταν όχι απλώς Εβραίος ή Ισραηλίτης, αλλά Ιουδαίος, ο καταγόμενος εκ της φυλής του Ιούδα, της βασιλικής φυλής,
εκ της οποίας θα προήρχεται και ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στην Σαμαρίτιδα ότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Αυτός, αγαπητοί μου, ο τίτλος εξέπεσε. Απλούστατα διότι οι Ιουδαίοι δεν επίστευσαν εις τον Χριστό και έτσι έμειναν ψηλό ονόματι με τον τίτλο Ιουδαίοι. Και οι μεν αληθείς Ιουδαίοι, εκείνοι οι οποίοι επίστευσαν εις τους προφήτας, επίστευσαν εις τον Χριστό. Αυτοί απετέλεσαν την εκκλησία. Και έτσι η συναγωγή έγινε εκκλησία. Εκείνοι όμως οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν επίστευσαν εις τον Χριστό, αυτοί παρέμειναν η συναγωγή των Ιουδαίων. Αλλά γιατί δεν πίστεψαν στον Μεσσίαν? Διότι δεν μπόρεσαν να συλλάβουν το νόημα των προφητών, το νόημα του μηνύματος των προφητών. Ζούσαν μέσα σε μια παχυλότητα αντιλήψεων. Θέλησαν έναν Μεσσία ο οποίος θα τους έδινε πλούτον και εθνική ελευθερία. Το δυστύχημα για αυτούς είναι ότι έχουν μείνει εις αυτήν την απόψη τους μέχρι σήμερα που αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, ομιλούμε. Έτσι, αυτή η συναγωγή των Ιουδαίων, που δεν έγινε εκκλησία, παρέμεινε συναγωγή των Ιουδαίων, αυτοί αναμένουν ακόμη τον Μεσσία ως απόγονον του Δαβίδ, δηλαδή έναν κοσμικό αρχηγόν και εξουσιαστήν όχι απλώς της πατρίδος των, αλλά όλων των εθνών. Αλλά επειδή όμως ο Ιησούς είναι ο αληθής Μεσσίας και ο Μεσσίας ήλθε, ή ο Χριστός, αυτό θα πει Μεσσίας, Χριστός, ήλθε, και συνεπώς αφού ήλθε τότε ματέως αναμένουν. Σκεφτείτε ότι από τον καιρό των προφητών, βάλετε τουλάχιστον 1000 χρόνια, αν θα πρέπει από τον Μωυσή να ξεκινήσουμε, για να μην πω από τον Αβραάμ, που είναι από τον Αβραάμ μέχρι σήμερα 4000 χρόνια, αν πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Μωυσέα, ο οποίος ομίλησε δια των μεγάλων αυτών προφήτην τον Μεσσία, που όποιος δεν θα πίστευε εις αυτόν θα εξολοθρεύεται εκ του λαού του Θεού, έχουν περάσει 3500 χρόνια από τότε. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. έχουμε μία σειρά προφητικών φωνών. Από τον 3ο αιώνα μέχρι σήμερα, ήτι 2300 χρόνια, δεν έχει ακουστεί καμία προφητική φωνή. Πού ο Μεσσίας? Απλούστατα, ο Μεσσίας ήλθε. Είδαν οι άνθρωποι αυτοί ότι αργεί ο Μεσσίας να έρθει και σκέφτησαν ότι θα πρέπει να ερμηνεύσουν διαφορετικά τους προφήτες. Βεβαίως ήδη διαφορετικά τους είχαν ερμηνεύσει και θα πρέπει να μεταθέσουν την ερμηνεία περί του προσώπου του Μεσσίου, όχι ως προσώπου αλλά ως λαού. Ο Μεσσίας πια δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι ένας λαός. Είναι ένας λαός ο οποίος θα διαδραματίσει τον ρόλο του Μεσσίου. Ο Ισραήλ λοιπόν ως λαός είναι ο Μεσσίας, ο οποίος πρέπει να αναλάβει την διεκδίκηση των δικαίων του από τα έθνη, που υποτίθεται ότι τα έθνη κατεπάτησαν τα δίκαιά του μέχρι σήμερα. Προσέξτε πόσο σπουδαία είναι αυτά και αν θέλετε και πόσο επίκαιρα και πόσα πράγματα μπορούν να ερμηνεύσουν. Αυτά που σας λέγω δεν είναι δικές μου ερμηνείες. Η ιδία, η συναγωγή, ο ίδιος ο Ισραήλ είναι εκείνος που δίδει αυτήν την ερμηνεία. Δεν τη δίδω εγώ την ερμηνεία αυτήν. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, αφού δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν, επόμενον είναι να βλέπουν τους χριστιανικούς λαούς σε μια προκοπή, ακόμη να βλέπουν να έχουν τις πατρίδες των οι χριστιανικοί λαοί. Αυτοί διατελούνται κάτω από μια αράν κατάρα. Έφτασαν στο σημείο να ζηλοτυπούν φοβερά.
να ζηλοτυπούν φοβερά τους χριστιανούς και τα έθνη. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά πως ο Κύριος το προφητεύει αυτό στην παραβολή του καλού, συγγνώμη, του ασώτου Ιού. Είναι η συμπεριφορά του μεγαλυτέρου Ιού. Όταν, ξέρετε, πολλές φορές τα κηρύγματα, όταν αναλύουμε την Κυριακή του ασώτου, μένουμε πάντοτε, δεν ξέρω γιατί, μας είναι συμπαθέστερο το πρόσωπο και δικαιολογημένα, μένουμε πάντοτε στο πρόσωπο του ασώτου Ιού. Λέμε ότι ο άσωτος Υιός, ο οποίος έτσι και έτσι κινήθηκε, έτσι και έτσι μετενόησε, επανήλθε, και συνήθως δεν αναλύουμε, δεν κάνουμε τομή της ψυχολογίας του πρεσβυτέρου Υιού. Αυτός ο πρεσβύτερος Υιός δεν είναι παρά οι Εβραίοι. Ζηλοτύπησε ο πρεσβύτερος Υιός όταν είδε να λαμβάνεται, να αγκαλιάζεται και να δικαιώνεται ο νεότερος άσωτος Υιός. Και ο άσωτος Υιός είναι τα έθνη που έφυγαν μακριά από τον αληθινό Θεό και ασώτευσαν ξοδεύοντας την ψυχή τους, τη μεγάλη περιουσία, την ψυχή τους στην αμαρτία και στην ειδωλολατρεία. Και τώρα ο Θεός καλεί τα έθνη. Θυμηθείτε ιστορικά τώρα. Θυμηθείτε όταν ο Απόστολος Παύλος ομίλησε και είπε εις τους Εβραίους στα Ιεροσόλυμα ότι ο Θεός τον έστειλε στα έθνη μέχρι την ώρα εκείνη τον ακούν. Μόλις άκουσαν έθνη, δαιμονίστηκαν και παίρναν χώμα από κάτω και το πετούσαν απάνω ψηλά και σχιζαν τα ρούχα τους και τα πετούσαν απάνω στον αέρα και να φωνάζουν εις τον Λυσία των Χιλίαρχων: σκότωσέ τον αυτόν, τον εξωμότη, σκότωσέ τον. Αγαπητοί μου, αυτή η παραβολή του Κυρίου, αυτή η περιγραφή της ψυχολογίας του Ισραήλ έναντι του νεωτέρου Ιού συνεχίζει τώρα πια ιστορικά να πραγματώνεται. Βλέπουμε όταν οι Απόστολοι, και συγκεκριμένο ο Απόστολος Παύλος, που έχουμε πιο περισσότερο τη βιογραφία του στις πράξεις των Αποστόλων, τον βλέπουμε όταν πηγαίνει στα συναγωγάς να ομιλήσει Χριστόν, ή στην Αντιόχεια, ή στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όχι της Συρίας, αλλά της Πισιδίας, έχουμε δύο Αντιόχειες, στην Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, όπου πήγε, οι Εβραίοι από πίσω, από πίσω, να τον κυνηγούν διαρκώς και να μην μπορεί πουθενά να σταθεί ο Απόστολος Παύλος, διαρκώς οι Εβραίοι να τον διώκουν. Όταν κάποτε βρέθηκε στην Κόρινθο, σκοπεύει δια ξηράς να πάει, δηλαδή να πάει στη Μακεδονία δια της Θεσσαλίας, να πάει η Μακεδονία, Μικρά Ασία, Συρία, Αντιόχεια και Ιερουσαλήμ πιθανώς. Και μαθαίνει, είχε στα Ιεροσόλυμα θα πήγαινε, γιατί είχε την ευλογία της λογίας, είχε μαζέψει χρήματα για τους πτωχούς της Ιερουσαλήμ, και μαθαίνει ότι οι Εβραίοι εις τον λιμένα των Κεχραίων είχαν ετοιμάσει συνωμοσία, θα μπαίνανε και αυτοί στο πλοίο μέσα, συγγνώμη, θα πήγαινε διαθαλάσσης και θα μπαίνανε και αυτοί στο πλοίο μέσα, και εις τον δρόμον κάποια νύχτα θα τον άρπαζαν, θα τον πετούσαν στη θάλασσα να τον πνίξουν. Είναι τα έργα των Εβραίων αυτά, αυτές όλες οι δολοπλοκίες των. Το έμαθε ο Απόστολος Παύλος και πήγε δια ξηράς. Δηλαδή ήρθε στη Μακεδονία, πέρασε από την Τροάδα, από εκεί μετά πήρε πλοίο και ήρθε το παραλιακά της Μικράς Ασίας και λοιπά. Και τελικά συνελήφθη στα Ιεροσόλυμα και είχε την παρακάτω περιπέτειά του. Βλέπετε πώς θα σκέπτονται οι Εβραίοι. Βλέπετε πώς τον κυνηγούσαν οι Εβραίοι των Απόστολων Παύλων. Δηλαδή στην πραγματικότητα κυνηγούσαν την Εκκλησία, τους χριστιανούς. Τους κατέλαβε μία φοβερή, φοβεροτάτη ζηλοτυπία. Έτσι, αφενός μεν η απογοήτευσή των ότι ο Μεσσίας δεν ήλθε, αφετέρου η ζηλοτυπία των έχουν φτάσει στην φοβερή αυτήν κατάσταση, ώστε στην εποχή μας να έχουν ιδρύσει
των σιωνισμών, δηλαδή θα λέγαμε μια κίνηση που δεν είναι τίποτε άλλο παρά να πάρουν πίσω τα δικαιώματά τους, να τιμωρήσουν τους λαούς κάτω από το πέλμα των οποίων ως Εβραίοι της Διασποράς εδέχθησαν εξευτελισμούς, και να επικρατήσουν επί όλων των εθνών, να γίνουν κοσμοκράτορες. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό. Γι' αυτό ακριβώς αυτός ο διεθνής σιωνισμός που στις ημέρες μας δρά φοβερά δεν είναι τι άλλο παρά μία σκοτεινή δύναμη, ή είναι μία δύναμη με πολλά πλοκάμια που έχει αγκαλιάσει ολόκληρη την Ιθυλίο και προσπαθεί να δημιουργήσει πτώση των χριστιανικών λαών και επικράτηση των Εβραίων. Αγαπητοί μου, αυτά που λέμε δεν είναι παραμύθια, ούτε αποτελέσματα ενός φανατισμού εναντίον των Εβραίων. Μόλις πέρσι, πότε ήταν, αυτός ο ΙΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έβγαλε στην επιφάνεια το θέμα σιωνισμός. Ένας ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι, ένα-δύο χρόνια. Έβγαλε την υπόθεση σιωνισμός. Είναι φοβερό πράγμα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο μασονισμός, ο χιλιασμός και ο οικουμενισμός είναι έργα και ημέρα του σιωνισμού. Είναι έργα δικά του και προσπαθούν να κατακτήσουν τον κόσμο δι' αυτού του τρόπου. Να πολεμήσουν με εσωτερικούς εχθρούς, με τους ίδιους τους χριστιανούς, οι ίδιοι χριστιανοί να στραφούν εναντίον της πίστεώς των, εναντίον της πατρίδας των κλπ. Διότι όταν ένας άνθρωπος γίνεται μασόνος, γίνεται χιλιαστής, δεν στρέφεται εναντίον της πίστεώς του, δεν στρέφεται εναντίον της πατρίδας του. Όταν επί παραδείγματι σου λέει Γιαχβέ, Ιεχωβά, Ιεχωβά, γιατί Κύριε θα πεις Ιεχωβά? Η Καινή Διαθήκη έχει καμιά, έστω κάπου μια φορά να γράφει το όνομα Ιεχωβά? Γιατί? Το αντιλαμβάνεστε, να θα λέγαμε στους χιλιαστάς, ότι υπηρετείτε ξένα συμφέροντα? Ότι αυτή τη στιγμή έχει λυθάξει η συναγωγή των Ιουδαίων εναντίον της Εκκλησίας και προσπαθεί να την προσβάλλει? Αλλά το σπουδαίο είναι ότι αυτός ο Κύριος την χαρακτηρίζει αυτήν τη συναγωγή των Ιουδαίων που κινούνται δι' αυτού του τρόπου συναγωγή του σατανά. Νομίζω κεριότερος και χαρακτηριστικότερος χαρακτηρισμός δεν θα μπορούσε να δοθεί από αυτόν που δίδει αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Αν θέλετε, αποκαλυπτικότερος χαρακτηρισμός δεν θα μπορούσε να δοθεί. Και θα δούμε στη συνέχεια γιατί είναι ο αποκαλυπτικότερος χαρακτηρισμός. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι διεισδύουν δια παντός μέσου. Διεισδύουν στην κρατική μηχανή κάθε λαού, κάθε κράτους. Και προσπαθούν να κρατούν στα χέρια τους την οικονομία των λαών, μα και τη διοίκηση, θέλετε ακόμη, και τον τύπο. Αυτό απεδείχθη ότι κρατούν και τον τύπο. Οι μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου είναι στα χέρια των Εβραίων και γράφουν όπως εκείνοι θέλουν να γράφουν. Πάντα έτσι θέλουν να γράφουν τις ειδήσεις, έτσι, αφού είναι στα χέρια τους ο τύπος. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν με κάθε τρόπο να κυριαρχήσουν πάνω στον κόσμο. Εξάλλου βλέπει κανείς καθαρά ότι τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, αυτό το βιβλίο που εξεδόθη τον περασμένο αιώνα, δεν είναι μύθος. Γιατί βλέπει κανείς ένα προς ένα να πραγματοποιούνται όλα εκείνα τα οποία εγγράφησαν για αυτούς, ή καλύτερα απεκαλύφθησαν εκείνα τα οποία αυτοί είχαν σαν σχέδιά τους εναντίον των εθνών. Γιατί όμως ο Κύριος χαρακτηρίζει αυτούς συναγωγή του σατανά? Τους χαρακτηρίζει, αγαπητοί μου, έτσι διότι απλούστατα, γι' αυτό σας είπα, αποκαλυπτικός χαρακτηρισμός, ότι πίσω από αυτήν τη συναγωγή των Ιουδαίων είναι ο σατανάς. Και όπως ο Κύριος απεκάλεσε κάποτε τον Απόστολον Πέτρον σατανά, απλούστατα διότι πίσω από τον Απόστολον Πέτρο ήταν ο σατανάς. Και αν κανείς θα έκανε το θέλημα του σατανά, ταυτίζεται με τον σατανά. Και έτσι ο Κύριος
με το «είπα αγιοποιήσω μου σατανά» που είπε στον Απόστολον Πέτρον, έδινε δύο τοποθετήσεις. Η μία, ότι πίσω από τον Απόστολο Πέτρον ο διάβολος, και ο διάβολος ήρθε τώρα να πειράξει τον Κύριον, διότι την πρώτη φορά που τον πείραξε στην έρημον, λέγει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ότι τον άφησε άχρη καιρού, για κάποιο καιρό. Να το τώρα ο διάβολος έρχεται. Και όταν λέμε ο διάβολος, είναι ο αιωσφόρος, δεν είναι ένας δαίμον, δεν είναι ένας πονηρός άγγελος, δηλαδή σατανάς, ο σατανάς, ο ένας είναι ο σατανάς, άλλοι είναι δαίμονες. Ένας είναι αυτός ο πρώτος, ο αιωσφόρος, αυτός είναι. Και τώρα έρχεται να πειράξει τον Κύριον διά του Απόστολου Πέτρου. Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί ο Απόστολος Πέτρος μετενόησε, συνήλθε, ηρνήθη παρακάτω, συνήλθε πάλι. Ο Ιούδας είναι εκείνος ο ταλέπορος που έγινε θύμα του διαβόλου. Όμως το ένα είναι αυτό, αποκαλύπτει ότι πίσω από τον Απόστολο Πέτρο ο Σατανάς, και το δεύτερον ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν όργανο του Σατανά. Λοιπόν, με το να πει ότι αυτή είναι η συναγωγή του Σατανά, θέλει να πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πίσω από τους Εβραίους δρά ο διάβολος. Αλλά επειδή όμως γίνονται όργανα του διαβόλου αυτοί, τότε ταυτίζονται με τον διάβολο, γίνονται και αυτοί διάβολοι, θα λέγαμε, σατανάδες γίνονται, και συνεπώς τους αποκαλεί ευστοχότατα συναγωγή του Σατανά. Είναι φοβερός χαρακτηρισμός αυτός, αγαπητοί μου, συναγωγή του Σατανά. Δεν τον λέγω εγώ, τον λέγει ο Κύριος. Ας προσέξουμε, ας προσέξουμε. Αλλά τι να πει κανείς? Ρίξτε μια ματιά στον δεύτερο ψαλμό, μα θα πάτε σπίτι σας. Εκεί λέγει ότι στρέφονται τα έθνη, και δεν είναι τι άλλο παρά όλοι εκείνοι οι οποίοι γίνονται όργανα των σιωνιστών εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού. Κάνει σαφή διάκριση του Θεού και Χριστού για να δείξει τον Θεόν Πατέρα ή τον Άγιον Τριαδικών Θεών και τον Χριστόν Κυρίου, δηλαδή τον Θεάνθρωπον Ιησούν, και θα στραφούν εναντίον των. Και τότε λέγει ο Θεός, εκγελάσετε αυτούς. Και τότε ο Χριστός, λέει στο δεύτερο ψαλμό, θα τους συντρίψει αυτούς, όπως συντρίβει ένας κεραμεύς με ένα σιδερένιο ραβδί τα κεραμικά του. Με πόση ευκολία ένα τσουκάλι, μία στάμνα, όταν έχουμε ένα σιδερένιο ραβδί, το σπάζουμε. Με τον ίδιο τρόπο θα τους συντρίψει αυτούς ο Κύριος. Και εκγελάσετε. Αυτό το εκγελάσετε είναι φοβερό. Να σε γελάσει ο Θεός, δηλαδή να σε κοροϊδέψει ο Θεός, να πει ταλέπορε φτωχέ, έρχεσαι να πολεμήσεις μαζί μου. Να γελάσει ο Θεός εις βάρος σου. Είναι φοβερό πράγμα. Γιατί βλέπει τα τεχνάσματα, τα δαιμονικά αυτά τεχνάσματα ο Θεός στους Εβραίους, τα βλέπει αυτά και λέγει ταλέποροι Εβραίοι. Διαβάστε παρακαλώ αυτό το ψαλμό, είναι προφητικότατος, αναφέρεται ακριβώς ίσως τώρα λένε. Αλλά μηδέν φοβού ο μέλης παθήν. Αποτείνεται πάντα ο Κύριος προς τον επίσκοπο της Σμύρνης. Αλλά μη φοβάσαι εκείνα τα οποία πρόκειται να πάθεις, ιδού δι μέλη βαλήν ο διάβολος εξ ημών εις φυλακήν, ή να πειραστείτε και έξετε θλίψην ημέρας 10. Να, πρόκειται ο διάβολος να βάλει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να υποστείτε δοκιμασίαν, και θα έχετε θλίψη για 10 ημέρες. Δηλαδή εννοεί εδώ νέα θλίψη, όχι την προηγουμένη της πτωχίας, που λέγει βλέπω τη θλίψη σου και την πτωχία σου και την υπομονή σου, νέα θλίψη η οποία θα είναι υπό τη μορφή του διωγμού και η οποία προαναγγέλλεται στην εκκλησία της Σμύρνης. Είναι χαρακτηριστικό πάλι εδώ ότι τον διωγμό αυτόν τον παρασκευάζει ο διάβολος, αλλά όργανα του πάλι θα έχει τους Ιουδαίους. Εδώ είναι το χαρακτηριστικό. Οι οποίοι εδώ χαρακτηρίζονται, όπως είδαμε, μία συναγωγή του Σατανά, ή αν θέλετε να το πούμε αλλιώτικα, αντισυναγωγή του Θεού.
κατά το αντίχριστος, αντισυναγωγή, αντιεκκλησία του Θεού. Αλλά υπό των σχηματικών αριθμών 10 υποδηλούνται εδώ ότι ο διωγμός θα είναι μιας βραχίας διαρκείας. Δεν θα είναι δηλαδή πολύ καιρός. 10 ημέρες, σχηματικός αριθμός. Προσέξτε, θέλω παρακαλώ να σας συνταγάγω σιγά σιγά στο να καταλάβετε την έννοια των σχηματικών αριθμών. 10 παρθένοι λέγει στην παραβολή των παρθένων. 5 ήσαν μωρέ και 5 φρόνιμοι. Γιατί 10 και γιατί μετά 5 και 5? Για να μην βάλεις στο μυαλό σου αριθμούς. Είναι σχηματικός ο αριθμός. Γιατί ρώτησαν κάποτε τον Κύριο: «Κύριε, πολλοί ισοζόμενοι?» Και ο Κύριος απήντησε: «Αγωνίζεστε εις ελθύν. Ούτε λίγοι ούτε πολλοί. Αγωνιστείτε να μπείτε δια της στενής πύλης». Δεν είπε πώς θα σωθούν. Έτσι όταν βάζει την παραβολή αυτή, οι μεν σώζονται, οι δε σώζονται, οι μεν εισέρχονται στη Βασιλεία του Θεού, εμέν, εδέ δεν εισέρχονται στη Βασιλεία του Θεού, για να μην πει κανείς τι ποσοστά άραγε θα είναι σωτηρίας, βάζει 5 και 5, σύνολο 10, σχηματικός συνεπώς αριθμός, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγάλεις από τον αριθμό τίποτα. Έτσι και εδώ βάζει 10 ημέρες. Δεν είναι 10 ημέρες, είναι απλώς ημέρες. Αλλά ο αριθμός 10 δείχνει ότι δεν θα είναι κάτι πάρα πολύ. Αντιθέτως, όταν λέγει 1000 χρόνια, θα το βρούμε, όχι φέτος, 1000 χρόνια θα βασιλεύσει ο Χριστός στη γη, το οποίο παίρνουν οι χιλιαστέ και λέγουν ότι θα βασιλεύσει ο Χριστός 1000 χρόνια εδώ στη γη και θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών κλπ. Κλπ. Ο αριθμός 1000 είναι σχηματικός και δεν σημαίνει 1000, αλλά σημαίνει ο χρόνος της Εκκλησίας, ήτι ο χρόνος που βασιλεύει ο Χριστός επάνω στη γη πραγματικά από την πρώτη του παρουσία έως τη δευτέρα του παρουσία. Αυτά είναι τα 1000 χρόνια. Αλλά θα σας πω, αν θα με ρωτήσετε και πότε θα έρθει ο Χριστός στη γη, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ο περικλειόμενος μεταξύ των δύο παρουσιών, πρώτης και δευτέρας, χρόνος, αυτός είναι τα 1000 χρόνια. Δηλαδή σχηματικός αριθμός. Γιατί εδώ 1000 χρόνια και εδώ 10 μέρες? Γιατί 10 μέρες είναι κάτι λίγο για την εκκλησία της μνήμης, ενώ τα 1000 χρόνια είναι πολλές εκατοντάδες χρόνια. Και πράγματι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 2000 χρόνια. Θέλω καλά να χωνέψετε το θέμα σχηματικός αριθμός, για να μην σας πλανούν οι αιρετικοί. Και πράγματι ο διωγμός αυτός εναντίον της Εκκλησίας, της Δήμης, επεσημαίνει το 155 μεταφυσόπτο που εμαρτύρησε ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος της Δήμης. Βέβαια δεν ήταν ο Άγιος Πολύκαρπος πρώτος επίσκοπος Λύρνης, αλλά όμως ο διωγμός αυτός ξέφτασε την εποχή του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Αλλά έπαιξε υπόψη ότι ο Άγιος Πολύκαρπος, όταν εγγράφεται η Αποκάλυψη, ήταν και σε μεγάλη ηλικία. Δεν ξεχνάω. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη ηλικία όταν εμαρτύρησε. Αν λοιπόν η Αποκάλυψη σε γράφει το 95 και εδώ έχουμε το μαρτύριο του το 155, είχαν περάσει 60 χρόνια. Αλλά ο Άγιος Πολύκαρπος έζησε παραπάνω από 80 χρόνια. Αν λάβουμε υπόψη που λέγει εκεί όταν εκλείπει να αρνηθεί τον Χριστόν και λέγει 80 τόσα χρόνια υπηρετώ εγώ τον Κύριό μου και σε τίποτα δεν είμαι ηλίκησε. Τώρα αυτά τα 80 τόσα χρόνια τι ήσαν? Ήσαν χρόνια που υπηρετούσε τον Κύριο με την έννοια του κληρικού ή με την έννοια ότι εγεννήθηκε εξ χριστιανών, τουλάχιστον έγινε εξ απαλών ανήκων χριστιανών? Όπως και να έχει το πράγμα, ήταν πολύ μεγάλη ηλικία άνθρωπος. Συνεπώς στο πρόσωπό του αγαπητή μου βρίσκομαι την πραγμάτωση του διωγμού. Και έτσι
η θανάτωσή σου στις 23 Φεβρουαρίου του 155. Το δε μαρτυρολόγιο του είναι το αρχαιότερο μαρτυρολόγιο που σώζεται μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον διωγμό αυτών που έγινε εναντίον της Εκκλησίας της Μύρνης επρωτοστάτησαν οι Ιουδαίοι. Και όπως το λέγει ο Κύριος και ειδοποιεί, έτσι πραγματοποιήθηκε. Ακούστε τώρα πώς σημειώνει ο βιογράφος του Αγίου Πολυκάρπου. Λέγει εκεί στο μαρτυρολογιό του: «Άπαν το πλήθος εθνώνται και Ιουδαίων». Και αυτά λέγει τα υπέβαλαν και τα ενίσχυαν οι Ιουδαίοι. Και λέγει παρακάτω η βιογραφία ότι όταν εθανατώθη, διότι η φωτιά δεν τον έκαιγε τον Άγιον Πολύκαρπον, και τότε διαξήφως τον εθανάτωσαν και το αίμα του έσβησε τη φωτιά, οι Εβραίοι είπαν εις τους ιδωλολάτρες: «Μη πάρουν το σώμα του οι χριστιανοί και τότε δημιουργήσουν καινούριων Χριστών». Και τότε ζήτησαν από τους ιδωλολάτρες, από τον διοικητή της πόλης, να πάρουν αυτή το σώμα να το καύσουν. Και σημειώνει εκεί ο ιερός βιογράφος, όπως είναι η συνήθεια των Εβραίων να πρωτοστατούν σε τέτοια έργα. Είναι χαρακτηριστικό. Πάντως, αγαπητοί μου, να το ξέρετε, ο διωγμός είναι ο κλήρος πάντα της Εκκλησίας στον κόσμο. Εκκλησία διωκωμένη είναι απόδειξη ότι βρίσκεται σε ορθή οδόν και έχει χάρη από το Θεό. Εκκλησία που δεν διώκεται και συμμαχεί με τις κοσμικές δυνάμεις ήδη έχει αποδοκιμαστεί από τον Χριστό. Αυτό το βλέπουμε σαφέστατα πως εδώ ο Κύριος επαινεί τους διωκωμένους χριστιανούς. Και πρέπει να ξέρουμε, να το ξέρουμε αυτό, να το μάθουμε πολύ καλά, ότι κάποια ημέρα, δεν ξέρω αν είναι κοντινή ή μακρινή, ετοιμάζεται ο μεγάλος διωγμός εναντίον της Ορθοδοξίας. Ο μεγάλος που με τα πιο μελανά χρώματα μας περιγράφει τον διωγμόν αυτών ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ας ετοιμαζόμαστε. «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Ο έχων ους ακουσάτο ότι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες, ο νικών ουμή αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου». Εδώ είναι ο επίλογος της επιστολής. «Γίνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Μείνε πιστός, αφοσιωμένος». Και πράγματι, αγαπητοί μου, μόνον ο αληθινός μαθητής του Χριστού μένει πιστός έως των τελικών σκοπών. Και αυτή η αφοσίωση εις τον Χριστόν πρέπει να είναι μέχρι θανάτου. Αυτό το μέχρι θανάτου σημαίνει τόσον η ζωή να τερματιστεί κατά φυσικών τρόπων και να μείνει πιστή στον Χριστό, όπως τα λέγαμε, πέθανε αυτός ο άνθρωπος με φυσικών θάνατων και έμεινε πιστός σε όλη του τη ζωή, όσο και όταν απαιτηθεί να δώσει τη ζωή του στον θάνατον για την αφοσίωσή του και την αγάπη του προς τον Χριστό. Δηλαδή να τερματιστεί η ζωή του βίαια. Αυτό θα πει «γίνου πιστός μέχρι θανάτου». Δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σου, και ακόμη και αν απειληθεί η ζωή σου με θάνατο, μείνε πιστός. Επάνω σε αυτό θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του το εξής, το οποίο δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αν θα μπορούσαμε να αντέξουμε να το ακούσουμε. Τι μπορεί να προτρέπει και να λέγει το Ευαγγέλιο? Πάντως η περικοπή αυτή είναι από εκείνες που ακούγονται στην Εκκλησία και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν την ήκουσε στην Εκκλησία. «Ούπο μέχρις αίματος
αντικατέστητε προς την αμαρτία ανταγωνιζόμενη, λέγει εις το 12ο κεφάλαιο στίχος 4. Ακόμα δεν φτάσατε να δώσετε το αίμα σας αγωνιζόμενοι εναντίον της αμαρτίας. Ναι αγαπητοί μου, δεν φτάσαμε ακόμη, και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε, δεν φτάσαμε ακόμη να δώσουμε το αίμα μας αγωνιζόμενοι εναντίον της αμαρτίας. Και αυτό το εναντίον της αμαρτίας είναι πολύ σοβαρό. Στη βιογραφία του Αγίου Ιωάννου του Εκμονεμβασίας, που εμαρτύρησε εδώ στην Λάρισαν, και που Άγια Λειψανά του βρίσκονται εις τον όνο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εδώ στην Λάρισαν, παρατηρούμε το εξής. Ο Τούρκος που τον είχε δούλον τον πιέζει να φάει 15 Αύγουστο να φάει κρέας. Δεν του δίνει ψωμί για να μην φάει το ψωμί και δεν φάει το κρέας, του βάζει κρέας. Εκείνος δεν τρώγει. Η μητέρα του, που ήταν και αυτή δούλη, παρακαλεί και λέγει, παιδάκι μου, δεν πειράζει, φάε κρέας. Όχι, έλεγε εκείνος. Μιμούμενος πραγματικά τους 7 Μακαβαίους, οι οποίοι εμαρτύρησαν μαρτυρικότατον, οδυνηρότατον θάνατον, γιατί λέτε, να μην φάνε χοιρινό κρέας. Θα έλεγαν οι άνθρωποι της εποχής μας, για κοίταξε στενοκεφαλιά, για κοίταξε στενοκεφαλιά, εδώ και να σου μυρίσει λιγάκι το κρέας, πέφτεις αμέσως. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ούπο αντικατέστητε, ακόμη δεν φτάσατε να αγωνιστείτε μέχρι αίματος εναντίον της αμαρτίας. Γιατί έφτασε αυτός ο αγάς που είχε δούλον τον Άγιον Ιωάννη να πάει να τον τρυπήσει με το σπαθί του, και δεν τον βρήκε βεβαίως σε τρόπο να τον φωνέψει την ίδια στιγμή, και πέθανε ύστερα από 2 ημέρες. Καταλαβαίνετε τι πόνος. Μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά ο Άγιος Ιωάννης αγωνίστηκε μέχρι αίματος. Εμείς, ο Θεός να μας βοηθήσει. Όταν λέμε το όχι στην αμαρτία, δεν ζητιέται σήμερα το αίμα μας. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας κάνουμε λίγο προσπάθεια να αγωνιζόμεθα εναντίον της αμαρτίας. Πάντως, το θέμα είναι ότι μόνον για εκείνους που μέχρι θανάτου αγωνίζονται, δίδεται ο στέφανος της ζωής. Αυτό το λέει ωραία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 12ο κεφάλαιο στίχος 11, και λέγει, και αυτοί ενίκησαν αυτόν τον σατανάν, διότι ο σατανάς έβαλε την δοκιμασία αυτή, όργανά του οι Εβραίοι. Ταλέποροι Εβραίοι, άξιοι πολλών δακρύων, αλήθεια, δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Και αυτός ο στέφανος της ζωής είναι η άκτιστος δόξα. Στεφάνι, ξέρετε, το στεφάνι είναι πάντοτε το σύμβολο της δόξης, το σύμβολο της νίκης, της επιτυχίας. Και επειδή εδίδοντο μεγάλοι αγωνιστικοί αγώνες στην Σμύρνη, υπήρχε στάδιο μεγάλο, η εικόνα είναι παρμένη από εκεί και ομιλεί περί του στεφάνου. Αλλά τι στεφάνου? Από ελιά, από δάφνη? Το στεφάνι της ζωής. Το στεφάνι δηλαδή της αιωνίου ζωής. Πιθανώς επειδή ακριβώς αυτό το στεφάνι της αιωνίου ζωής είναι η άκτιστος δόξα, η άκτιστος, μέσα στην οποία ζει ο πιστός ήδη από την παρούσα ζωή, αλλά δεν είναι φανερή εις τα μάτια των πολλών, ίσως από εδώ και η Βυζαντινή αγιογραφία να εδανίστη την ιδέα του φωτοστεφάνου εις τους Αγίους. Που βλέπετε ότι στους Αγίους πάντοτε βάζουμε εκείνο τον φωτοστέφανο. Τι είναι αυτό το φωτοστέφανο? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά το στεφάνι της δόξης, της δόξης, του ακτίστου φωτός της αιωνίου ζωής. Ο Νικόν ουμή αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Αυτά στον επίλογο της επιστολής είναι επαγγελίες, υποσχέσεις. Αυτός που θα νικήσει δεν θα ζημιωθεί από τον θάνατον των δεύτερων. Ποιος είναι αυτός ο θάνατος ο δεύτερος και ποιος είναι ο πρώτος ο θάνατος?
Ο πρώτος θάνατος θεωρείται, αγαπητοί μου, αυτός ο κοινός θάνατος στον οποίο υποκύπεθα όλοι. Αν θέλετε, αυτός που λέμε ότι είναι ο βιολογικός θάνατος, αυτός που λέμε ότι είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, αυτός είναι ο πρώτος θάνατος. Είναι αυτό το κοινό χρέος που έχουμε να δώσουμε όλοι μας, που θα πεθάνουμε όλοι μας. Αυτός λέγεται πρώτος θάνατος. Και όλοι οι Άγιοι πέθαναν τον πρώτον αυτόν θάνατο. Ο δεύτερος θάνατος ποιος είναι? Ο δεύτερος θεωρείται ο αιώνιος χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Προσέξτε, δεν είναι όμως ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό μόνο. Μέχρι που να γίνει η Ανάσταση των νεκρών, είναι ο αιώνιος χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και οι ψυχές και των δικαίων και των ασεβών θα πάρουν τα σώματά τους, τότε και οι ψυχές μαζί με τα σώματα θα είναι αιώνια χωρισμένα, οι υπάρξεις πλέον οι ανθρώπινες, αιώνια χωρισμένες από το Θεό. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Μας τον παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο ίδιο του βιβλίο, στο κεφάλαιο 21,8, ως εξής: της δε δειλής και απίστης και λοιπά και ευδελιγμένης και, πόρνης και τα λοιπά και ψευδέση, το μέρος αυτόν εν τη λίμνη δικαιωμένη εμπειρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Που είναι ο δεύτερος θάνατος? Δηλαδή ο αιώνιος χωρισμός του ανθρώπου πλέον από το Θεό σε μία αιωνία κόλαση. Αλλά φαίνεται καθαρά αυτό και από τον λόγο του Κυρίου εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8,51, που μας λέγει το εξής: εάν της, λέγει ο Κύριος, των λόγων των αιμών τηρήσει, θάνατον ουμή θεωρήσει εις τον αιώνα. Εκείνος που θα τηρήσει των λόγων μου, δηλαδή θα τηρήσει τις εντολές μου, θα πιστεύσει σε μένα και θα τηρήσει τις εντολές μου, αυτός δεν θα δοκιμάσει θάνατο εις τον αιώνα. Ποτέ. Ποιον θάνατο να δοκιμάσει? Τον δεύτερον θάνατο. Διότι τον πρώτον τον δοκίμασαν όλοι που επίστεψαν εις τον Χριστό. Τον δεύτερον θάνατον. Ακόμη όμως καθαρότερα μας το λέγει ο ίδιος ο Κύριος στο 5ο κεφάλαιο στίχος 24: αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Αλλά πέρασε, και εις κρίσιν ου και έρχεται μάλιστα. Αλλά πέρασε, λέγει, από το θάνατο, τον πρώτο θάνατο, αυτών των χωρισμών ψυχής και σώματος, πέρασε εις την ζωή, δηλαδή εις την ένωση μετά του Θεού. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει η πολύ ωραία, η γεμάτη από επένους επιστολή προς τον επίσκοπο της Μύρνης, που ήταν τόσο ο πρώτος επίσκοπος της, ο Άγιος Βουκόλος, όσο και ο Άγιος Πολύκαρπος που εμαρτύρησε και πραγματώθη αυτός ο διωγμός των 10 ημερών, δηλαδή ο λιγοχρόνιος αυτός διωγμός, ο Άγιος αυτός πατήρ, ο Άγιος Πολύκαρπος, που επενείται από τον Άγιον Ιγνάτιο, από τον Άγιον Ειρηναίον και από άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας, μεγάλη μορφή, υπέροχη μορφή, ο Άγιος Πολύκαρπος. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά στη δική του επιστολή που στέλνει στους Φιλιππισίους, όσο και την επιστολή του Αγίου Ιγνατίου που στέλνει εις τον Άγιον Πολύκαρπον, πώς τον αποκαλεί και τι λέγει και ο Άγιος Ειρηναίος για τον Άγιον Πολύκαρπον. Και τώρα ερχόμεθα εις την τρίτη επιστολή του Κυρίου προς την εκκλησία της Περγάμου. Να σας διαβάσω: και το αγγέλο της εν Περγάμο εκκλησίας γράψω. Τάδε λέγει ο έχων την ρομφέαν, την δίστομον, την οξίαν. Είδα τα έργα σου και πού κατοικείς, όπου ο θρόνος του σατανά, και κρατείς το όνομά μου και ου κυρνήσω την πίστην μου, και εν τες ημέρες εσ αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ως απεκτάνθη παροιμήν όπου ο σατανάς κατοικεί. Αλλά έχω κατά σου ολίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ, όσε δίδαξε τον Βαλάκ βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των Ιων Ισραήλ
και φαγήν ειδωλόφυτα και πορνέψε. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών ομοίως. Μετανόησο νουν, ιδεμή έρχομαι εσύ ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ρομφαία του στόματός μου. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Τον εικόντι δώσω αυτό του μάνα του και κρυμμένου και δώσω αυτό ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα κενών γεγραμμένων. Ο ουδής είδεν ημί ο λαμβάνων. Και το αγγέλο της εν Περγάμο εκκλησίας γράψον. Η Πέργαμος ευρίσκεται βορείως της Σμύρνης και είτο μία πόλης η οποία εφημίζεται τόσο δια των υλικών της όσο και δια των πνευματικών της πλούτων. Μάλιστα μόλις 8 χιλιόμετρα πιο πάνω από την Σμύρνη. Κατά τους χρόνους της Αποκαλύψεως ή το κέντρο η Πέργαμος όχι μόνο πολιτικών αλλά και εκπολιτιστικών και θρησκευτικών. Στην πόλη αυτή της Περγάμου επενοήθη ο παγκοσμίως γνωστός ειδικός περίφημος χάρτης και χάρτης χαρτί δηλαδή είναι γενική ονομασία που αναφέρεται στη γραφική ύλη και δεν είναι το τι άλλο παρά δέρμα επεξεργασμένο επί του οποίου εγγράφονται κείμενα. Επειδή η Αίγυπτος είχε το μονοπόλιο του παπύρου και έχοντας το μονοπόλιο μπορούσε όχι ακριβά να πουλά μόνο αλλά και να μη πουλά πολλές φορές διαλόγους αντιζηλίας, γι' αυτό επενοήθη αυτός ο χάρτης, δηλαδή αυτός ο τρόπος ύλης γραφικής που ήταν δέρμα, πανάκριβη ύλη αλλά πολύ ανθεκτικότερα από την ύλη του παπύρου και ευτυχώς που εγγράφησαν πάμπολα βιβλία επί Περγαμινών και όχι επί παπύρου, διότι οι πάπυροι με τους αιώνας θύρονται, χαλούν και σήμερα παπύρινα βιβλία έχουμε ελάχιστα και δια να ξετυλιχθούν από τους κυλίδρους οι πάπυροι θέλουν πάρα πολύ εργασία διότι σπάζουν, ενώ σήμερα έχουμε βιβλία στη μορφή που έχουμε το βιβλίο. Οι πάπυροι σαν ηλιτάρια ή σαν στρογγυλά κυκλικά τυλιγμένα. Σήμερα από με Περγαμινή έχουμε βιβλία που ήταν στην μορφή του σημερινού βιβλίου. Όπως βλέπετε το βιβλίο αυτό, έτσι ήσαν τα βιβλία με δέρμα. Και τα βιβλία αυτά, αγαπητοί μου, ισαρεί στην κατάσταση. Σώζονται όσα σώζονται από πυρκαγιές και λοιπά. Πάμπολα βιβλία επί ύλης Περγαμηνής. Και ονομάστηκε η ύλη αυτή Περγαμηνή ακριβώς από την Πέργαμο, από την πόλη αυτή. Για να έχει τον τρόπο να δημιουργήσει αυτήν την ύλη, αντιλαμβάνεστε πόσο πλούτον όχι μόνο υλικών αλλά και πνευματικών είχε. Και πράγματι μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου ήταν η βιβλιοθήκη της Περγάμου, η οποία συνηγωνίζεται την βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Ακόμη εφημίζεται και ως θρησκευτικών κέντρων μετά την Έφεσο. Στην Έφεσο λατρεύεται η θεά Άρτεμις, αντίστοιχη με την θεά Δήμητρα, την θεά της γονιμότητος. Εδώ στην Πέργαμον ελατρεύεται ο Ζεύς. Υπήρχε ένας τεράστιος βωμός του Διός επάνω εις έναν λόφον εις το κέντρο της πόλεως, όπως είναι η Ακρόπολη στην Αθήνα. Έτσι ένας λόφος ύψους 300 μέτρων και επάνω εις τον λόφον αυτόν ήταν κτισμένο το ιερόν του Διός και επάνω εις το λόφον υπήρχε ένας τεράστιος βωμός, ο μεγαλύτερος που ποτέ υπήρξε από τους βωμούς της γης. Επιπλέον στους χρόνους της Αποκαλύψεως
ελατρεύεται εις την Πέργαμον και ο Αύγουστος, δηλαδή ο Κέσαρ της Ρώμης, αλλά και η θεά Ρώμη. Είχε θεοποιηθεί και αυτή η πόλη Ρώμη. Και ακόμη ελατρεύεται και ο Ασκληπιός. Υπήρχε ιερών του Ασκληπιού και πήγαιναν πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν ο θεός της ιατρικής για να θεραπευθούν. Αφού λοιπόν ελατρεύεται εκεί, εις αυτήν την πόλη, η θεά Ρώμη και ο εκάστοτε Κέσαρ, ο εκάστοτε αυτοκράτορ, θα λέγαμε ότι η πόλη αυτή θεωρείται όχι απλώς μόνο ιδωλολατρική, όχι μόνο κέντρο μιας πολύς πλατιάς ιδωλολατρίας, αλλά και μιας κεσαρολατρίας. Άλλοτε σας είχα πει, μου φαίνεται, το γιατί ελατρεύονται οι αυτοκράτορες της Ρώμης. Για λόγους εθνικής ενότητος. Γι' αυτό όταν οι χριστιανοί δεν προσέφεραν θυσίαν εις τον Θεό αυτοκράτορα, εθεωρούντο ότι έκαναν έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Δηλαδή έγκλημα που εστρέφεται εναντίον αυτής της υποστάσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Συνεπώς, έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Έτσι εξηγείται, αν δεν το ξέρατε, πώς και γιατί μετά τόσης μανίας εστρέφεται ο εθνικός ιδωλολατρικός κόσμος εναντίον των χριστιανών. Βέβαια και άλλοι λόγοι υπήρξαν, τελικά όμως κατέληξαν οι διωγμοί να έχουν αυτό το ελαττήριο. Σε ένα λοιπόν τέτοιο περιβάλλον, αφάνταστα ιδωλολατρικών, με το μεγαλύτερο βωμό που υπήρξε ποτέ στη γη, το βωμό του Διός, σε ένα κέντρο που ελατρεύεται ο Κέσαρ και η Ρώμη, σε μια κατίδωλον πόλη γεμάτη από είδωλα, μέσα στην πόλη αυτή που πιθανότατα είχε και ο Ρωμαίος διοικητής ολοκλήρου της λεγόμενης ανθυπατικής Ασίας την έδρα του, μέσα εις αυτήν την πόλη τώρα γεννιέται, αναπτύσσεται και κινείται η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία της Περγάμου, προς την οποία τώρα ο Κύριος στέλνει την επιστολή του. Να δείτε τι συνθήκες αναπτύξεως της Εκκλησίας. Τα δε λέγει ο έχων την ρομφέαν, την δίστομον, την οξίαν. Είναι η επιγραφή της επιστολής παρμένη, δεν είναι όλες οι επιγραφές των επιστολών ίδιες. Για κάθε επιστολή προσυδειάζει ειδική επιγραφή. Είναι παρμένη αυτή η επιγραφή από την εισαγωγική οπτασία του Χριστού. Ετέθη δε καταλήλως ότι κρατά την οξίαν, την ρομφαία, την δίστομη, η οποία κατά την οπτασία που είχε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εξήρχεται από το στόμα του Χριστού, για να δείξει με τον τρόπον αυτόν ότι ο Χριστός είναι εκείνος που κρατά την κρίση. Η δίστομος και οξία ρομφαία είναι το σύμβολο της κρίσεως, αλλά και του Λόγου του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού θα αναποδογυρίσει τον βωμό του Διός, θα καταστρέψει τα είδωλα και θα εγκατασταθεί η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει ακριβώς εδώ αυτό το σύμβολο. Αλλά και ακόμα ότι έπρεπε να πολεμηθεί ο διάβολος με την οξία ρομφαία. Θυμηθείτε όταν ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του που λέγει εκεί για τον Αντίχριστο ότι θα τον αναλώσει, θα τον καταστρέψει ο Κύριος δια της ρομφαίας του στόματός του. Λοιπόν, τώρα ο διάβολος είναι πίσω από το πρόσωπο του Διός, πίσω από το πρόσωπο των θεοτήτων που λατρεύονται, και λατρεύεται ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν πρέπει να πολεμηθεί. Αλλά αγαπητοί μου, μετά από την εισαγωγή αυτή της επιστολής προς την Πέργαμον, εισερχόμεθα εις το κύριον θέμα. Επειδή όμως η ώρα πέρασε, πρώτα ο Θεός,
θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή.